Να αφήσει οριστικά στο παρελθόν το σκάνδαλο με το πειραγμένο λογισμικό κατά μέτρηση ατμοσφαιρικών ρήπων επιχείρη με κάθε δυνατό τρόπο η Volkswagen. Ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του αποκαλούμενου και Dieselgate, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί ωστόσο να πασχίζει να κλείσει όλα τα δικαστικά μέτωπα που έχουν ανοίξει σε βάρο τη σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και ενώ πριν περίπου ένα μήνα η Αμερικανική δικαιοσύνη αποφάσισε οριστικά ότι ο όμιλο θα πρέπει να καταβάλει. Βάλει το ποσό μαμούθ των 14,7 δισεκατομμύριων δολαρίων μόνο στη ΣΥΠΑ ω μέρο του διακανονισμού, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει. Η Volkswagen βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα νέο γύρο μηνύσεων που κατέθεσαν εναντίον τη δύο ομάδε ιδιοκτητών πειραγμένων οχημάτων στην πολιτεία του Ιλινόη και τη Μινεσότα. Μια κίνηση που μεταφράζεται σε επιπλέον δικαστικά έξοδα και σε μια αγορά όπως είναι η Αμερικανική που θεωρείται υψή τη σημασία για κάθε αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόσφατα λοιπόν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen για τη Βόρεια Αμερική έδωσε συνέντευξη στη Wall Street Journal στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου στο Λος Άντζελες. Με χαλαρή διάθεση θέλησε να σβήσει κάθε σκιά που βαραίνει τον όμιλο εξαιτίας του συγκεκριμένου σκανδάλου